Στραμμένο στη σκληρή στάση που υιοθετεί το Βερολίνο, είναι το βλέμμα τη Ελλάδα στο μέτωπο του προσφυγικού μεταναστευτικού. Η Αθήνα έχει εκπέμψει τα δικά τη μηνύματα στη γερμανική πρωτεύουσα. Ο Υπουργό Μετανάστευση και Ασύλου Νίκο Παναγιοτόπουλο βρίσκεται στο Βερολίνο για τη διάσκεψη ασφαλεία και μετανάστευση και συναντάται με τον Γερμανό Υφυπουργό Εσωτερικών, Μπέρτ Κρόσερ. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, επίση, θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευση. Ο Πρωθυπουργό, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Αυστριακό Καγκελάριο, στη διάρκεια τη οποία κυριάρχησαν οι αλλαγή στάση του Βερολίνου, έχει διαμηνήσει πω η Ελλάδα δεν πρόκειται να ανεχτεί μονομερή κατάργηση τη συνθήκη έγκεν. Θα θέσει το όλο ζήτημα στι εργασίε τη Συνόδου Κορυφή των 27 ηγετών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι προγραμματισμένε για τι 17 και 18 Οκτωβρίου. Στο θέμα αναφέρθηκε νωρίτερα και ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να είναι ο σάκο του box. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε αντίστροφα την εικόνα. Θα συνεχίσουμε να φυλάμε τα σύνορά Η Γερμανία από σήμερα προχωρά σε αυστήρους μεθοριακού ελέγχου σε όλα τα χερσαία σύνορά τη όχι μόνο διελεύσεις με την Ελβετία, Τσεχία και Πολωνία, όπως συμβαίνει από τον Οκτώβριο του 2023 και την Αυστρία από το 2015, αλλά και τα σύνορα με τη Δανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Γαλλία. Ελέγχονται επίσης φορτηγά και φορτηγά παράδοσης και βλέπουν τι έχουν φορτώσει.